Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017. Κρυός. Η σημερινή ημέρα σας καλεί να κάνετε ξεκαθαρίσματα παντός τύπου. Προσέξτε τα ερωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων. Χαλαρώστε λίγο και δώστε έμφαση στα επαγγελματικά σας θέματα. Χαλαρώστε με φίλους. Ο Άρης πλανήτης σας βρίσκεται στο απέναντι σας ζώδιο τον Ζυγό, που σας κάνει σκεπτικούς αλλά και δραστήριους σε θέματα εργασίας αλλά και ερωτισμού. Εξάλλου δεν σας φοβάμαι, είστε τόσο δυναμικοί που δεν έχετε ανάγκη κανέναν και τίποτα. Ταυράκια μου, ημέρα διαλογισμού σήμερα. Τι να πω τώρα γι' αυτό, πρέπει να προσέχετε τις πρώτες πρωινές ώρες θέματα γραφειοκρατικά αλλά και θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας θέλω. Οι αποφάσεις θα έρθουν σιγά σιγά και η έκβασή τους θα είναι καλή. Δώστε προτεραιότητα στα θέλω σας και σε ό,τι αγαπάτε. Και περνάμε στους διδύμους. Συναισθηματικά θέματα και κρυμμένα πάθη βγαίνουν στην επιφάνεια. Η ερωτική σας διάθεση σας ανεβάζει στα ύψη. Προσπαθήστε σήμερα να λύσετε επαγγελματικές υποχρεώσεις και να βρεθείτε γρήγορα με φιλικά πρόσωπα που σας έχουν ανάγκη και μετά να απολαύσετε ερωτικές αγκαλίτσες. Εξάλλου είστε από τα ερωτικά ζώδια και τα ευνοημένα. Και περνάμε στον καρκίνο που δυναμισμό στα ύψη αλλά και ισχυρή θέληση. Αυτά είναι τα όπλα σας. Με τόλμη αλλά και λογική πετυχαίνετε σήμερα κάτι το οποίο περιμένετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δώστε έμφαση στην εργασία, στην οικογένεια και στα φιλικά σας πρόσωπα. Εδώ θέλω να σας επισημάνω για τα καρκινάκια. Πρέπει να προσέχετε παντός τύπου, διαχείριση λόγου, υπογραφές, δάνεια, συμβόλαια. Ενδείκνετε το διάστημα αλλά προσοχή στα ψηλά γράμματα. Και περνάμε στα λιοντάρια μας που έχει αλλάξει η διάθεσή σας με γρήγορες ταχύτητες. Το συνέστημα της χαρμολύπης δεν λείπει από τη σημερινή ημέρα. Δεν μπορείτε να τα πετυχαίνετε όλα σε 24 ώρες. Προτιμήστε να δώσετε προτεραιότητα στα σημαντικά θέματά σας και από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε μαζί με τις παρέες σας. Και πάμε στην Παρθένο. Η νέα πλανητική όψη σας φέρνει αντιμέτωπους με μια καλή επιτυχία στα επαγγελματικά. Έχετε ξεπεράσει τα εμπόδια και μπορείτε να πετύχετε σχέδια που έχετε βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η γλύκα σας αλλά και οι καλοί σας τρόποι είναι τα όπλα σας. Πρέπει να προσέχετε λίγο όμως στις μετακινήσεις. Και πάμε στους φίλους μου τους Ζυγούς. Οι όψεις του Άρη αλλά και της Αφροδίτης σας επηρεάζουν και σας φορτίζουν με δυναμισμό αλλά και ακαταμάχητο ταμπεραμέντο. Το κλίμα μπορεί να είναι εμπόλεμο αλλά σας δίνει τις λύσεις που τόσο πολύ θέλατε. Δώστε βάση στον επαγγελματικό τομέα αλλά χωρίς υπερβολές. Ευνοούνται και τα ταξιδάκια πάσης φύσεως, ξέρετε εσείς. Σκορπιός, κλείνετε επιτέλους μια δύσκολη περίοδο της ζωής σας με το έντονο παρασκήνιο. Οι πλανητικές σας όψεις βγάζουν από το τέλμα σας, όμως φιλικά πρόσωπα σας στηρίζουν και εσείς από την πλευρά σας τους ανταμείβετε. Τα έντονα συναισθήματά σας και το ισχυρό θέλω σας οδηγεί σίγουρα στην επιτυχία. Και πάμε στους τοξότες μου, νέα σχέδια και πληροφορίες, μπράβο σας ρε παιδιά. Σας φτιάχνουν τη διάθεση, οι καλές αυτές ειδήσεις είναι προϊόν δουλειάς που κάνατε και φυσικά δεν γίνεται να μην ανταμυφθείτε. Βάλτε το ωραίο σας χαμόγελο στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στον ερωτικό. Είστε η χαρά της ζωής και έτσι δίνετε την ενέργειά σας στα προσωπικά σας ζητήματα και χαρίζετε πολύ αγάπη στους γύρω σας. Και πάμε στα εγωκεράκια μου. Αισιόδοξου σας βρίσκει σήμερα η μέρα. Τα σχέδια ευνοούνται και η καρδιά σας γεμίζει με πολύ αγάπη. Ένα επαγγελματικό πρόβλημα παίρνει τον δρόμο του με καλή έκβαση. Και προσπαθήστε να χαλαρώσετε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, την οικογένεια και το ερωτικό σας στέρι. Υδροχός. Δώστε έμφαση σε έκτακτα έξοδα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα. Από το μεσημέρι και μετά θα βρεθούν οι λύσεις. Αν ψαχτείτε λίγο στον επαγγελματικό τομέα, θα βρείτε λύσεις που σας βασάνιζαν εδώ και καιρό. Χαλαρώστε από το απόγευμα και μετά και δώστε προτεραιότητα στην οικογένεια. Είστε τόσο δυνατοί που μπορείτε να κατορθώσετε εξάλλου τα πάντα. Και πάμε στα ψαράκια μου. Δραστήριο σας βρίσκει ημέρα, αγαπητά μου φιλαράκια, αλλά η υπερβολή δεν λείπει από το πρόγραμμά σας. Μελετήστε καλά κάθε σας κίνηση προς αποφυγή λαθών και από το μεσημέρι και μετά θα βρούμε και τις λύσεις μας. Ένα ερωτικό πρόβλημα παρουσιάζεται και πρέπει να βρεθεί γρήγορα η λύση του. Συζητήστε το με ηρεμία με τους αγαπημένους σας φίλους ή την οικογένεια. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.